Κάλεσμα ομοψυχίας αλλά και αντίδραση στην πολιτική της λιτότητας απίφθηναν οι βουλευτές Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώτα Κοζομπόλη, Θανάσης Πετράκος και Πέτρος Κωνσταντινέας. Όπως υπογράμμισαν, ένα δυνατό όχι από τους πολίτες θα δώσει διαπραγματευτική ισχύ στην κυβέρνηση. 5 μήνες διαπραγματεύσεις οι εταίροι μας, με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, οδήγησαν τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο. Έστειλαν ένα τελεσίγραφο της λιτότητας και της υποταγής και απέτησαν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να το υπογράψει. Μετά από αυτό δεν υπήρχε άλλη λύση από την προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία. Μία επιλογή απόλυτα δημοκρατική και επιβεβλημένη. Το ερώτημα που τέθηκε σε αυτό το δημοψήφισμα είναι ναι στη συμφωνία που πρότειναν οι δανειστές ή όχι σε αυτή τη συμφωνία τη συγκεκριμένη. Η απάντηση που δίνουμε είναι όχι στη λιτότητα, όχι στην υποταγή, όχι σε αυτό το πείραμα της καθυποταγής και του πιθαναγκασμού που έχουν επιχειρήσει. Σκόπιμα οι εταίροι, σκόπιμα οι ντόπιοι υποστηρικτές τους στην Ελλάδα θολώνουν το ερώτημα λέγοντας ότι το δίλημα και το ερώτημα είναι εντός ή εκτός της Ευρώπης, εντός ή εκτός του ευρώ. Είναι μέγα ψέμα και το γνωρίζουν. Το ερώτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή είναι ναι σε αυτή τη συμφωνία της συνέχισης της λιτότητας και της καθυποταγής ή όχι σε μία άλλη πολιτική ανεξάρτητη της ανάπτυξης και της προσπάθειας της προόδου. Η απόφαση της κυβέρνησης να δώσει το δικαίωμα στον ελληνικό λαό να αποφασίσει για το μέλλον και τις τύχες του εκδήλωσε έντονα το σιωπηρό πραξικόπημα που επί 5 μήνες επιχειρόταν σε αυτή τη χώρα. Να πέσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Η δημοκρατική απόφαση οδήγησε σε παρόξυνση του πραξικοπήματος με την απόφαση του Ντράγκη να κλείσει τη ρευστότητα παρανόμως από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τις τράπεζες τις έκλεισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι ντόπιοι τραπεζίτες. Θέλουμε να προειδοποιήσουμε ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα αυτοί που δεν είναι οι τράπεζες δικές τους και βρίσκονται στην ηγεσία των τραπεζών σήμερα να μην συνεχίζουν το πραξικόπημα και τον εκφοβισμό του ελληνικού λαού. Τους προειδοποιούμε ότι η απόφασή τους να μην εφοδιάζουν τα ATM των τραπεζών με χαρτονομίσματα συγκεκριμένες 2 ιδιωτικές τράπεζες αποτελεί έγκλημα σε βάρος της κοινωνίας και θα πληρώσουν την επόμενη του δημοψηφίσματος για αυτές τις ενέργειες εκφοβισμού που κάνουν σε βάρος του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να φοβηθεί, ό,τι και να κάνουν, γιατί ξέρει ότι το ναι στο δημοψήφισμα σημαίνει ναι στη συνέχιση των μνημονίων, ναι στην υποταγή, ναι σε μια Ελλάδα καθημαγμένη. Γι' αυτό θα πει ένα περήφανο όχι, ένα όχι για να έχει λαϊκή κυριαρχία, για να μπορεί να κυβερνάει ο λαός τον τόπο του, θα πει ένα όχι, γιατί το όχι σημαίνει όχι στη λιτότητα, όχι στην υποταγή, όχι στη συνέχιση των μνημονίων. Πρέπει να δώσω και ένα μήνυμα στον κόσμο, να έχουμε ομοψυχία. Γιατί αυτοί πολεμούνε ώστε να μην έχουμε ομοψυχία όλοι μας. Ανεξαρτήτως ποια απόφαση θα πάρει ο ελληνικός λαός. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πάρει την απόφαση του όχι. Θα πάρει την απόφαση του όχι γιατί 5,5 χρόνια δεν μπορούσε να στεγάζεται μόνο και να φωνάζουν πίσω από τα ATM. Δεν μπορούσε να στεγάζεται και να πηγαίνουν στα ATM και να μην παίρνουν τη σύνταξη. Στεγαζότανε και προσπαθούσε να πάρει τρόφιμα από όλες τις ουρές. Ήταν πίσω από τον ΟΑΕΔ για να βγει κάρτα ανεργίας. Το 50% της ανεργίας στους νέους και στις νέες και σαν νέος άνθρωπος
δεν μπορεί να εξακολουθήσει αυτή η κυβέρνηση να το διωγγώνει. Πρέπει να σταματήσει. Για αυτούς τους παραπάνω λόγους που είπα, η απόφαση, ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις, 5 μηνών και όχι διαπραγμάτευση μιας ημέρας, θα την πάρει ο ελληνικός λαός. Για τους παραπάνω λόγους, συστατρευόμαστε υπέρ του όχι, για να γίνει η Ευρώπη, Ευρώπη όλων των κρατών και όχι Ευρώπη του Σόιμπλε και της Μέρκελ. Αυτό ήταν το διακύδευμα των εκλογών, αυτό είναι και το διακύδευμα του δημοψηφίσματος. Θέλουμε μεγάλη λαϊκή εντολή γι' αυτό, για να μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Θέλω να δώσω μέσω αυτών ένα μήνυμα και να πω ένα πράγμα δεν μπορούν να σας κλέψουν στη ζωή, τη γνώση. Όλα τα άλλα μπορούν να σας τα πάρουν. Η γνώση όμως των 5,5 χρόνων των μνημονίων, να ξέρετε ότι ο ελληνικός λαός θα το δείξει με ένα βροτερό όχι την Κυριακή.